Ε, σίγουρα από τη στιγμή που έγινε αυτό το μεγάλο επίδευμα από την Ομοσπονδία να κληθούμε να αγωνιστούμε στο Ευρωμπάσκετ του 25. Αντιλαμβάνεστε, κάθε στάδιο είναι όλο και πιο δύσκολο. Νομίζω τώρα ότι πάμε στα πιο δύσκολα, αφού θα αγωνιστούμε με ομάδε πλέον του Ευρωμπάσκετ με μεγαθύρια, οι οποίε και αυτέ ε, σίγουρα θα παίξουν για την πρόκρισή του. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο και πρέπει για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ώστε να έχουμε μια αξιοπρεπή εικόνα μέσα στο γήπεδο για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί θα πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι γιατί σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι το λάθος δεν προλαβαίνει να το συγχωρέσεις. Σίγουρα ένα παίχτη πάρα πολύ ποιοτικό, παίχτη τον οποίο γνωρίζω από τον παρελθόν και είχε βοηθήσει εμένα προσωπικά και ήταν ένα από του λόγου τη επιλογή. Όχι ότι με βοηθησε προσωπικά, ότι μετά από Εκείνη τη χρονιά είχε μεγάλη ανέλεξη στην καριέρα του. Ε, νομίζω βασικό κριτήριο για μας ήταν να βρούμε έναν παιδί που ήδη ξέρει τη χώρα μας, ήδη ξέρει το προπονητικό τύπ, ξέρει αρκετά από τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι με τις πρώτες μια-δυο μέρες ε, ενσωματώθηκε πολύ εύκολα θα έλεγα μέσα στην ομάδα. Έχουν γίνει τράστιες προσπάθειε από την Ομοσπονδία και από το κράτο για να μπορέσουμε να έχουμε έναν κυπριακό παίχτη και νομίζω ότι θα μα δώσει μια έξτρα σίγουρα. Άξι, εγώ θα μιλήσω από την πλευρά των παίχτων που του νιώθω του παίχτε, του ξέρω χρόνια και μπορώ να σα πω ότι ε, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια παίξαμε με πολύ καλέ ομάδε. Ε, ο πιο σημαντικό λόγο νομίζω που είχαμε τόσο καλέ παρουσίε και ήμασταν διεκδικητικοί, είτε κερδίσαμε είτε χάσαμε, ε, νομίζω ότι έπαιξε καταλητικό ρόλο ο κόσμο. Ζήνει τρομερή νόθηση στα παιδιά. Αντιλαμβάνονται το βάρο τη ευθύνη ε, και του μπαίνει έτσι μια εξτραπίεση την οποία. Τη διαχειρίζονται σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο. Θα έλεγα ότι στα τελευταία μα παιχνίδια εδώ πέρα δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό κλίμα. Η μέρα είναι βολική, η ώρα είναι πολύ καλή. Οπότε θεωρώ ότι έτσι θα έχουμε μια πολύ καλή προσέλευση κόσμο για να σπρώξουμε την ομάδα μα για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα νομίζω ότι είναι υπέρτατη τιμή για έναν προπονητή. Θα έλεγα ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος με όλε τι ευθύνε που μου ανάλογο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια το Ειδικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, τον Πρόεδρο, ε, για αυτήν τους την απόφαση. Ε, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι που ανήκει στους παίχτες, θα έλεγα, γιατί ε, όταν ανάλαβα την ομάδα ε, τότε που ήμουν στο Ισραήλ και είχα έρθει για να αναλάβω την ομάδα, είχα κάνει μια άτυπη συμφωνία, τέλο πάντων, να δούμε πώς θα πήγαινε η ομάδα τα, τα επόμενα δύο χρόνια. Ε, με χαροποιεί το γεγονό ότι ε, κρύθηκε το έργο αυτή τη στιγμή ότι είναι σε καλά βήματα πρόοδου και σίγουρα το να είσαι ο ομάδας σε, σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση νομίζω ότι ε, είναι ό,τι καλύτερο.